Είναι αδιανόητο η Βουλή, το κατεξοχήν όργανο έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, να μην έχει ρόλο, τόνισε από την ΠΑΦ ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Γιαννάκης Ομήρου, ζητώντας όπως το μνημόνιο και η δανειακή σύμβαση κατατεθούν στη Βουλή για σκοπούς συζήτησης και έγκρισής τους. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πρόνοια στο Σύνταγμα ότι οικονομικού χαρακτήρα συμφωνίες συνομολογούνται από το Υπουργικό Συμβούλιο, στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για αποκλειστικά οικονομική συμφωνία, σημείωσε. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία άπτεται θεμάτων εθνικής και κρατικής κυριαρχίας, η οποία προβλέπει εκποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας του κράτους, εκποίηση οργανισμών δημοσίου δικαίου, ενώ ουσιαστικά τίθενται και όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Αναφερόμενος στο θέμα της πώλησης του χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Ομήρου χαρακτήρισε αδιανόητο και άσοφο ακόμη και να υπάρχει σκέψη για κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος Δημήτρης Σιλούρης δήλωσε πως η έξοδος από το μνημόνιο δεν μπορεί να γίνει μέσα από συνθήματα, θεωρίες και λαϊκισμούς. Η Κύπρος χρειάζεται λίγα λόγια και πολλά έργα, τόνισε. Και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε 3+1 άξονες μέτρων για ανάκαμψη της οικονομίας. Πρώτον, να εφαρμόσουμε αξιόπιστα το μνημόνιο το οποίο θα συμφωνήσουμε. Και δεύτερον, να εργαστούμε σκληρά, ίσως σκληρύνοντας τους όρους του μνημονίου, για να το απαλλαγούμε γρήγορα. Η άμεση λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης για να διατηρηθεί η δοκιμαζόμενη κοινωνική συνοχή και να προληφθούν φαινόμενα κοινωνικής εξαθλίωσης, ο εξυγχρονισμός του κράτους ώστε να γίνει λιγότερο δαπανηρό και περισσότερο ευέλικτο και παραγωγικό, θεσμοθέτηση κινήτρων για ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων και η πλήρης διερεύνηση και απόδοση ευθυνών σε όσους οδήγησαν τον τόπο στην κρίση.